Για 6.348.353 φορολογούμενους, οι οποίοι λίγες μέρες πριν ή μετά το τέλος των διακοπών τους έλαβαν και το καθαριστικό του ένφια, που βεβαιώνει φόρο συνολικού ύψους 3,15 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα 2,65 δισεκατομμύρια, μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου του 2018. Το έχουν παρακάνει. Ένφια τι θα πει. Ναι. Προστιθέμενος φόρος, ο οποίος αυτός ο φόρος είναι υπό δικτακτορική απέτηση, όπως λέγανε ο Ζουγουριανάκος, αποφασίσεις και διατάσσω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Καλά, τι να πούμε ρε παιδιά, είναι απάτη σκέτη. Απάτη σκέτη. Τι, αυτά θα τα καταργούσανε από την πρώτη στιγμή. Συνέχεια και δεν τα καταργούν και τα ανεβάζουν και όλοι. Δυσαρεστημένοι φυσικά. Περισσότεροι στην πλειοψηφία δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Περισσότεροι. Πόσα χρόνια θα λέμε αυτό το επιχείρημα? Και σε ό,τι αφορά τον ένφια του 17 σε σχέση με το 16, έχουμε και εκεί μία μείωση συνολικά κατά 20 περίπου εκατομμύρια. Στους τυχερούς δορμοί αλλαγών είναι και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και ακινήτων εκτός σχεδίου με ακίνητη περιουσία άνω 400.000 ευρώ που από φέτος θα πλήρωναν συμπληρωματικό φόρο. Οι περίπου 250.000 ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της κατηγορίας απαλλάχθηκαν για φέτος και το 2018 από συμπληρωματικό ένφια με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο. Τι ένφια, ρε, δεν έχουμε να φάμε. Ένφια θα πληρώσουμε. Τίποτα. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Τώρα βάζουν εκείνο το μπόρσι για αυτό. Τι, ρε. Για άλλους να πούμε που έχει ένα περίπτωρο τι θα κάνει. Μπορεί να δώσει να πούμε προμήθειες στην τράπεζα και εδώ και εκεί. Τίποτα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, φίλε. Θα πληρώσουμε. Είναι το Βενιζέλο ή αμαρτίζει αυτές παλικάρι μου και του Σαμαρά. Αυτά είναι το Βενιζέλο και του Σαμαρά. Κλέψαν τα λεφτά και πληρώνει ο λαός. Δεν τα έχω με το παιδάκι αυτό. Το παιδάκι δεν έχει συμμορφώσει λίγα πράγματα. Να δούμε, μακάρι. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Θεωρείτε οι πολίτες δεν μπορούν να δώσουν αυτά τα λεφτά για την φορολόγηση? Δεν μπορούν. Μπορούν, αλλά θα κάθουν στα παγκάκια όπως κάθουμε εμείς. Λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε. Αλλά δεν έχουμε. Αφού μας τα κόψαν, βρε παιδάκι μου. Τι ήθεα, ισχύει ακόμα. Τι μας αφήνουνε από τη σύνταξη? Αυτό πρέπει να το σκεφτεί ο κύριος Τσίπρας. Για την ψυχρολουσία των ιδιοκτητών ακινήτων λόγω των εκαθαριστικών του ένφια, έκανε λόγο και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας. Από σήμερα, οι εξαντλημένοι από τους φόρους συμπολίτες μας καλούνται να πληρώσουν άλλα 3,1 δις ευρώ για τον ένφια. Αυτόν που θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας πρόπερσι και θα μείωνε πέρσι. Απέναντι στα συνεχή ψέματα Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά τη γλώσσα της αλήθειας και έχει δεσμευθεί να μειώσει τον ένφια κατά 30% στα 2 πρώτα χρόνια της κυβέρνησής του.